σε όλα αυτά έχουμε και νέο είδος αράχνη πασχαλίτσα. Δεν είναι ακριβώς νέο. Τώρα θα σου πω, Μαριών μου, δεν είναι ακριβώς νέο είδος. Είναι ένα είδος το οποίο είναι σπάνιο πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι εντοπίστηκε πλέον και στην Άρτα το σπάνιο είδος αράχνη πασχαλίτσα. Βλέπετε γιατί. Καταλαβαίνετε φυσικά γιατί λέγεται αράχνη πασχαλίτσα, γιατί το μισό της κορμί είναι πασχαλίτσα. Σαν πασχαλίτσα. Να πούμε ότι είναι ένα είδος το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, δεν κάνει ζημιά, γιατί τρέφεται από τον ίδιο τον εαυτό. Το πιστεύετε αυτό? Αναγία. Όταν εκολάπτει η συγκεκριμένη αράχνη. Τι να πω, μεγάλη φύση, τι να πω. Τρέφεται μετά από τον ίδιο τον εαυτό.